Πείτε μου λίγο το όνομά σας και την ιδιότητα σας. Κουρκουμένης Ηλίας Δέχομαι, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος. Προσφορική χρονιά στην Κεφαλονιά ξεκινά με την κλήρωση του κυπέλλου. Πείτε μας λίγο. Σήμερα και επίσημα με την κλήρωση του κυπέλλου ξεκινάει μια καινούργια χρονιά για το ποδοσφαιρικό γεγονός της Κεφαλονιάς. Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα την κλήρωση. Να πιστεύω ότι υπήρχε διαφάνεια με τα σωματεία που ήταν εδώ και παρευρέθηκαν, υπήρχε συμφωνία. Να ευχηθώ μια χρονιά υγιής, χωρίς τραυματισμού, να περάσει και να μην έχουμε τα προβλήματα της περσινής χρονιάς που παρόλα τα προβλήματα ξεπεραστήκανε, τα βάλαμε στην άκρη, τέλειωσε το πρωτάθλημα με όσα προβλήματα έχει. Εφέτος πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι καλύτερο, θα έχουμε κάποια γήπεδα παραπάνω τα οποία θα έχουν άδειες και θα μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας και το κύπελλο και το πρωτάθλημα με όλα αυτά τα υπέρ, χωρίς τραυματισμούς και υπόλοιπα που είναι σοβαρά για την υγεία. Τα γήπεδα αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον της όλης υπόθεσης, είναι μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν κάποια γήπεδα τα οποία πραγματικά δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι στον καιρό τώρα και στην καινούργια δημοσιογραφική θα υλοποιηθούν και θα σκεφτούν κάποια έργα σε αυτά. Κάποια θα είναι έργα τα οποία θα είναι γενικά στο γήπεδο, στους αθλητικούς χώρους και κάποια θα είναι που θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε κάποια προβλήματα που έχουν να τα φτιάξουμε για να γίνουν όσο μπορούμε καλύτερα οι αθλητικοί χώροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.